Ανυπομονούμε εμεί, ανυπομονείτε κι εσεί, το ξέρω. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα μα. Τι γίνεται, τι κάνουμε, πώ είμαστε. Είμαστε εξαιρετικά. Ωραία, περάσαμε. Έτοιμοι για μεγάλε αποφάσει σήμερα. τι έγινε σήμερα, Θα σα πω. Meeting. Λοιπόν, όχι. όχι τέτοιε αποφάσει. θα μπορούσε για κάποιου. Αλλά είναι μία μέρα τώρα που έχουμε μία σύνοδο αφροβήτη χρόνου. Θα πω για τη βδομάδα καταρχά πώς θα είναι, πώς θα κυλήσει. Επειδή όμως έχει κάτι ξεχωριστό η σημερινή μέρα, θέλω έτσι λίγο να το συζητήσουμε εδώ πέρα. Έχει λοιπόν μία όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Κρόνο. Είναι μία σύνοδος στο ζώδιο του υδροχώου. Όπου ακούς Κρόνος, είναι κάτι που έχει σχέση με περιορισμό, με πειθαρχία και η Αφροδίτη όταν ακούς είναι τα ωραία πράγματα της ζωής. Αυτά που μας αρέσουν, από τις σχέσεις, την εμφάνιση, το χρήμα... Και ό,τι έχει να κάνει επίση και με ό,τι πραγματικά μα διασκεδάζει, μα δημιουργεί καλή διάθεση κτλ. Όταν λοιπόν αυτοί οι δύο πλανήτε έρχονται μαζί, ο χρόνο την περιορίζει την Αφροδίτη. Oh. Γι' αυτό είπα μέρα για μεγάλε αποφάσει. Είναι λοιπόν και τη βάζει σε μια κατάσταση πειθαρχία. Άρα, κόβουμε ό,τι μα αρέσει πολύ. Εγώ το παίρνω σαν δίαιτα αυτό. Αυτό είναι. Η αρχή τη δίαιτα, ε, είναι Αυτό πράγμα. είναι. Λοιπόν. Ο χρόνο Αφροδίτη. Ακριβώ. Πέρα από αυτό όμω, ε, ο χρόνο έχει να κάνει με οργάνωση, είπαμε, με πειθαρχία. Είναι μια καλή μέρα, α πούμε, αν λέμε τώρα δεν το έχετε κάνει ήδη στο ξεκίνημα τη χρονιά. Να σκεφτείτε προ τα πού πέφτει το πιο κοντινό γυμναστήριο. Προ τα τι να κάνω για να μπω σε μια διαδικασία τέλο πάντων ε, έτσι ώστε μέχρι το καλοκαίρι να. Καταφέρω. είναι καλή να. μέρα σήμερα. Αυτό ναι. λέω ότι ειδικά για ό,τι έχει να κάνει με περιορισμό και πειθαρχία, είτε αυτό σημαίνει να κάνω μια περιο... πιο περιοριστική διατροφή, να κόψω τέλο πάντων τα πολλά-πολλά, τα γλυκά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ή να μπω στη διαδικασία να κάνω ε, γυμναστική κτλ. Είναι μια καλή μέρα να πάρω μια τέτοια απόφαση. Έτσι, ευνοείται. Δεν σημαίνει ότι θα σου αρέσει κιόλα. Ε, είπαμε. Πρόνο, συνήθω δεν μα αρέσει. Αλλά θα έρθει Αφροδίτη στο αποτέλεσμα και θα α, σε δικαιώσει. Νατά. Κατάλαβε. Ε, ε, λοιπόν, έτσι ξεκινάει η εβδομάδα. Αυτό όμω, πέρα από αυτό που είπαμε, με τι μεγάλε αποφάσει, έχει να κάνει γενικότερα και με μια αυστηρότητα. Άρα, σήμερα μπορεί να είμαστε λίγο πιο αυστηροί και απέναντι στου άλλου ή λίγο πιο επικριτικοί. Καμιά φορά και απέναντι στον εαυτό μα. Είναι αυτό που λέμε, αυτομαστιγόνομαι κάποιε φορέ. Έχει τέτοιε, α πούμε, ε, ε πώς το λένε, τάσεις. Ε, τάσεις. η σημερινή ημέρα. Στην πορεία της εβδομάδας έχουμε πιο ωραίες όψεις, δηλαδή πιο ωραίες, ενώ πιο αρεστές, έτσι. και αυτή μια χαρά όψη είναι και μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για σοβαρά πράγματα. Ε, πιο αρεστές όψεις και λίγο πιο τυχερές έχουμε την Τετάρτη, τον ήλιο που κάνει ένα πολύ ωραίο εξάγωνο με το Δία. Ό,τι ακουμπάει ο Δίας, έχουμε πει, του δίνει μια άλλη προοπτική, το επεκτείνει. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ ωραίο εξάγωνο, άρα η Τετάρτη, όπως και η Πέμπτη, ως έναν βαθμό, είναι καλές μέρες, αν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία, να συζητήσετε, να διαπραγματευτείτε, να υπογράψετε κάτι, να δείτε ακόμα και τα πλάνα σας για παρακάτω, δι' έχει να κάνει πάντα με το μέλλον, να συζητήσετε και πράγματα που δεν είναι απαραίτητο να γίνουν τώρα, μέσα στην εβδομάδα, αλλά τα βάζετε σε μία φάση, προκειμένου να κάνετε το πρώτο βήμα, ώστε στην πορεία της χρονιάς να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε, να κάνετε το ξεκίνημα που θέλετε. Και την Παρασκευή η Αφροδίτη αλλάζει ζώδιο, περνάει στους ηχθείς, είναι ένα από τα αγαπημένα της ζώδια, το ζώδιο των ηχθείων, θεωρείται σε έξαρση σε αυτό το ζώδιο η Αφροδίτη και μολονότι η αλήθεια είναι ότι μια πιο ρομαντική, λίγο πιο φευγάτη, τα βλέπει τα πράγματα έτσι με το δικό της τρόπο, Αφροδίτη, παρόλα αυτά, δεν κάνει και λίγο κακό, πώς το λένε, ε, δεν κάνει κακό και λίγο ρομαντισμός α, στις μέρες μας, που λείπει τελείω και στις σχέσει σχέσεις μας. Και μας κάνει βέβαια και πιο εκδηλωτικού στο συνέστημά μας. Πάμε να δούμε πώς θα είναι για τον καθέναν από εσά. Θα ακούσετε και για το ζώδιο του οροσκόπου σας. Αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα.